Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Rose TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από την αγαπημένη μας σειρά «Η Γη της Ελιάς». Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα σας δώσουμε spoiler καυτών εξελίξεων. Η Αθηνά μετά την αποφυλάκηση της επιστρέφει στο σπίτι και το μόνο που θέλει είναι να ξεχάσει όσα βίωσε στη φυλακή το τελευταίο διάστημα και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Σε αυτή την προσπάθεια έχει δίπλα της τις δύο γυναίκες που ποτέ δεν της γύρισαν την πλάτη, τη Χάιδο και τη Μαργαρίτα. Η Χάιδο και η Μαργαρίτα προτείνουν στην Αθηνά να φιλοξενήσει προσωρινά την Ολυμπία στο σπίτι της, όπου υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Εκείνη φυσικά δέχεται με μεγάλη χαρά για να έχει και παρέα. Την επόμενη μέρα, όμως, ο Παναγιώτης δεν μπορεί να δεχτεί την φυγή της γυναίκας του. Αρπάζει ένα όπλο και καταφέρνει να μπει κρυφά στο σπίτι της Αθηνάς ευνηδιάζοντας την ίδια την Χάιδο και τη Μαργαρίτα. Ο άντρας εξαγριωμένος απειλεί με το όπλο τις τρεις γυναίκες. Εκείνες τρέμουν και του ζητούν να ηρεμήσει και να κατεβάσει το όπλο μην τυχόν και γίνει κάποιο ατύχημα, αλλά μάταια. Θα πυροβολήσουν την Αθηνά στο σπίτι της. Πάμε να δούμε. Ο Παναγιώτης πηγαίνει στο δωμάτιο της Ολυμπίας, όπου αποπειράται να την βιάσει και να την σκοτώσει, αλλά η Αθηνά, η Χάιδο και η Μαργαρίτα καταφέρνουν και ειδοποιούν την αστυνομία. Ο Κουράκος και η ομάδα τους σπέβδουν στο σημείο. Μάλιστα, τη στιγμή που φτάνουν ακούγονται πυροβολισμοί και με προσοχή κάνουν έφοδο στο σπίτι για να συλλάβουν τον επικίνδυνο άντρα πριν θρηνήσουν κάποιο θύμα. Φίλοι και φίλες, αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.